όλους αυτούς τους ανθέλληνες, τους προδότες, τους μασόνους που έχουν ξεφτυλίσει παγκοσμίως την τιμή των προγόνων μας. Να υψώνεις την ελληνική σημαία και να σε λένε φασίστα. Εάν έτσι είναι οι φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας. Καλείται στο βήμα ο Γενικός Γραμματέας Χρυσής Αυγής, ο αρχηγός μας Νικόλαος Μιχαλολιάκος. Παρακαλώ όλοι όρθιοι. Όλοι όρθιοι! Es spricht der Führer. Tanto anni fa qualcuno disse ritorneremo e tremerà la terra. Κουραστόρα, σι, αμυντήρα. Έχω να σας πω μία φράση και επειδή ίσως κάποιοι δεν την καταλάβουν θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Βένι, βίτι, δίκη του τέστη. Με λασπολογήσατε, με συκοφαντήσατε, με φημώσατε, σας νίκησα. Όσοι προδίδουν αυτή την πατρίδα ήλθε η ώρα να φοβηθούν. Ερχόμαστε. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει στους καθαρούς Έλληνες. Στους Έλληνες που αγαπάνε την πατρίδα, που αγαπάνε το έθνος, που αγαπάνε την Ορθοδοξία, που αγωνίζεται για την Ελλάδα. Δεν είναι για τους κυφήνες της αριστερής κουλτούρας. Μου λένε και τι θα κάνεις. Μου λένε και τι θα κάνεις. Ένα πράγμα. Θα τους διώξω. Αυτό θα κάνω. Όπου κι αν κοιτάξετε σε αυτό το έρμο το δημόσιο επικρατεί η κομμουνιστική πρακτική. Τους νικήσαμε αμέσως μετά τον πόλεμο με τη Γερμανία. Νίκησαν οι Έλληνες. Νικήσαμε και αυτοί βγήκαν κερδισμένοι. Και αυτή ήταν μια μεγάλη ήττα της παράταξής μας, η οποία δεν μπόρεσε να ορθώσει το ανάστημα του φρονήματος και των λογίας απέναντι σε αυτό που ισοπεδώθηκε σε όλο τον κόσμο. Πάντως εδώ σε αυτό το βίντεο δεν φαίνεται ότι είναι απ' έξω. Για τον προηγούμενο, είπε ο κ. Τρίτσας. Τώρα κοίταξε, ρε Ιωλάνη, τώρα πού να φαίνονται αυτά. Εντάξει, κύριε, να πάμε στο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κύριε Γεωργιάδη. Θα είναι πιο ωραίο με το παρελθόν. Παρακαλώ λίγο ησυχία τώρα. Όταν εμείς, κύριε Παπαγιάννη, δίναμε τους αγώνες στα αμφιθέατρα και σας επαναλαμβάνω και να το πούμε με δύο αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας που πρωτοστατούσαν τους αγώνες εκείνες με τον Σαμαρά και με τον Καραμαλή όταν υπήρχε ιδεολογική τρομοκρατία στα πανεπιστήμια. Δάπνου δουφουκούμνα και εγώ θες να πούμε μερικά συνθηματάκια στον αέρα να ανέβουν λίγο τα αίματα. Εσύ είσαι και νεότερος, να σου μιλήσω εγώ και εδώ είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις. Να σου μιλήσω εγώ για τα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 70 όταν το να έλεγες ότι είσαι δεξιός στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, εμείς δίναμε την μάχη. Εμείς δεν το ευθύνη. Εμείς τα είχαμε φροντίσει. Εμείς τα είχαμε φροντίσει. Εσύ είσαι δεξιός και το πίσω. Παριστάνεις και το δεξιό τώρα. Παριστάνεις και το δεξιό. Παριστάνεις και το δεξιό. Πάμε την Κυριακή στον δρόμο. Πάμε στον δρόμο την Κυριακή. Που είσαι δεξιός καρπαζιάς. Πάμε. Μαζί. Στον γράμμο πάμε την Κυριακή! Κοίταξε να σου πω. Α, το γράμμο δεν πάμε, κοίταξε να σου πω. Τι μην πάμε στο γράμμο. Άκουσε με. Γιατί είμαστε δεξί, αλλά και πολύ δεξί. Και είμαστε και λίγο από εδώ, είμαστε και λίγο από εκεί. Γι' αυτό σου λέω. Σε μένα μην κάνετε τι κόντρε. Εγώ τι κόντρε τι σηκώνω. Εγώ δεν τα καταλάβω. Μισό λεπτό, κοίταξε. Πάμε στο γράμμο την Κυριακή. Δυο μα τώρα στη τηλεόραση θα το μετούμε. Πάμε στο γράμμο. Σα αφήνει ο πρόεδρο να πα. Αυτά τώρα είναι στην δεκαετία του 40. Να πάρουμε και μερικά κονσερβοκούτια. Να πάρουμε στο γράμμο και στο βίντεο. Τώρα με συγχωρείς εσύ, Άδωνη. Με συγχωρείς, είναι επιχειρήματα. Το 2011. Παρακαλώ. Άκουσε να σου πω. Κυρίσεις, το γράμμο. Είναι ίσονο σημασία για σένα. Άκουσε να σου πω κάτι. Για να είμαστε εξηγημένοι. Αυτές τις ιστερίες των παρελθόντων ετών, η Νέα Δημοκρατία, αυτές τις ιστερίες που παρουσιάζεις τώρα, είναι και για το κακό της πατρίδας. Είναι και για το κακό της πατρίδας. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο νότια από το γράμμο. Ομάδα αλλοδαπών επιτέθη που κουτοχώρησε και να σπάνει για να... Η οργή είναι δικαιολογημένη, η βία όχι. Μπορούμε να κάνουμε την οργή ορμή και να πάρουμε δραστικά μέτρα. Να βγάλουμε τις κουκούλες από αυτούς που κρύβονται. Να καταργήσουμε τον νόμο Ραγκούση. Να ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας. Κυβερνώντας διαφορετικά, μπορούμε να ζήσουμε πάλι με ασφάλεια. Νέα Δημοκρατία. Αντώνης Σαμαράς. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Βγήκαν υλικά άνθρωποι έξω. Βγήκαν υλικά άνθρωποι. Τι είναι η Χρυσή Αυγή? Τα μισά παιδιά ήταν παιδιά της ΟΝΕΔ, τα οποία παρέκλανε, έφυγαν, δεν συμφωνούσαν. Αλλά δεν έχουμε να αποδειχθούμε τίποτα από όλους αυτούς. Εκεί που ξέφυγε το πράγμα ήταν όταν η πρώην βουλευτής του ΚΚΕ έκανε την κίνηση και με χτύπησε. Αυτό ήταν κάτι μη αναμενόμενο. Δεν περίμενα ότι ζωντανά σε τηλεοπτικό στούντιο θα δεχτώ χτύπημα στο πρόσωπο. Αυτό που έκανα ήταν αυτό που θα έκαναν κάποια εκατομμύρια Ελλήνων. Θεωρώ όταν τους χτυπήσουν στο πρόσωπο αμήνονται. Παίρνουν τη θέση αμήνης και αντεπιτίθεται. Αυτό νομίζω εκατομμύρια Έλληνες θα το έπραταν. Κάποιες χιλιάδες ενδεχομένως να δίνουν το άλλο πάγουλο. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Τι το νίκη. Hitler, Sieg, Είμαι από το blog Ελευθερία Τίποτα, ο Ελευθεριακός, και είμαι μαζί με τον Φώτη Τερζάκη για να κάνουμε μια κουβέντα για τον ολοκληρωτισμό. Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να σε ρωτήσω, κάτω από τον όρο ολοκληρωτισμός έχουν τεθεί το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς του Χίτλερ, το φασιστικό του Μουσολίνη, αλλά και το σταλινοποιημένο καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης και των δορυφόρων της. Ποια είναι τελικά τα χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωτικού κράτους? Το κεντρικό χαρακτηριστικό, αυτό που θεωρώ ότι ορίζει τον ολοκληρωτισμό ως τέτοιο, είναι η ανάληψη της παραγωγής από το κράτος και η διεύθυνσή της με στρατιωτικό τρόπο. Με τρόπο δηλαδή που κάνει την κοινωνία στο σύνολό της ένα στρατιωτικά διευθυνόμενο εργοστάσιο. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για την πλήρη συγχώνευση πολιτικής και οικονομίας ή κράτους διακυβέρνησης και στρατιωτικο-βιομηχανικού πλέγματος. Έτσι, αυτή είναι η ουσία του ολοκληρωτισμού. Προφανώς αυτό συνοδεύεται από κάποια άλλα παράλληλα χαρακτηριστικά. Ένα, οπωσδήποτε, είναι η ανάπτυξη τερατωδών μηχανισμών ελέγχου, αστυνομικής καταστολής, αλλά και άλλων μορφών ελέγχου που στην ουσία έρουν κάθε διάκριση ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο. Ένα στοιχείο άλλο είναι η κεντρική στρατηγική χρήση των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Ναι. Το οποίο σημερινή εποχή... προκειμένου να χειραγωγούν συνειδήσεις και να υπαγορεύουν συμπεριφορές. Είναι στρατηγικής σημασίας δηλαδή για την ομοιομορφοποίηση του κοινωνικού σώματος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που απορρέει από αυτά είναι βέβαια η εξάλειψη του πεδίου της πολιτικής και η αντικατάστασή της από μορφές τεχνοκρατικού ελέγχου. Έτσι, γραμμές δηλαδή μονοκατευθυνσιακής εντολής, διεύθυνσης και εντολής. Μάλιστα. Έτσι, αυτά είναι τα κυρίως χαρακτηριστικά του ολοκληρωτισμού. Ωραία. Στην ομιλία που είχες κάνει στο Πολυτεχνείο στις 3 Έκτου για τον ολοκληρωτισμό, είχες ισχυριστεί πως υπάρχει εσωτερική αλληλουχία μεταξύ φιλελευθερισμού και ολοκληρωτισμού. Μπορείς να μου αναλύσεις λίγο συνοπτικά αυτή στη θέση? Ναι, είναι προφανές και με την πρώτη ματιά. Ο φιλελευθερισμός συνδέεται με την διαμόρφωση ολόκληρης της κοινωνίας ως αγοράς. Και η αντίληψη των κοινωνικών σχέσεων που συνηφαίνεται με την αγορά είναι ένας ανταγωνισμός ανάμεσα σε ατομικές οντότητες. Ατομικές οντότητες εννοούμε άτομα, μπορεί να εννοούμε και επιχειρήσεις, ομάδες συμφερόντων. Έτσι. Αυτά όλα, αυτοί όλοι οι συμμετέχοντες στο παιχνίδι της αγοράς, εννοούνται ως άτομα τα οποία βρίσκονται καταστατικά σε μία σχέση θανάσιμου ανταγωνισμού μεταξύ τους, όπου το κέρδος του ενός είναι η απώλεια του άλλου. Έχουμε δηλαδή μία πολεμική και ανταγωνιστική αντίληψη των κοινωνικών σχέσεων που ισοδυναμεί με αυτό που λέμε εκλαϊκευμένο δαρβινισμό. Έτσι, η ιδέα δηλαδή ότι της επιβίωσης του ισχυροτέρου. Ακριβώς η προέκταση αυτού του πράγματος είναι η λογική του ολοκληρωτισμού. Σου θυμίζω μια ιδέα που ήταν ζωτική σημασία στο γερμανικό ναζισμό, που έρχεται από το Φίχτε βέβαια, η ιδέα του Lebensraum, του ζωτικού χώρου, ο αγώνας των εθνών και των φυλών για ζωτικό χώρο. Ο αγώνας για ζωτικό χώρο είναι ακριβώς ο αγώνας που διεξάγεται πολύ πριν μέσα στην αγορά. Έτσι, ο αγώνας των μεμονωμένων επιχειρηματιών και αργότερα των μεγάλων επιχειρήσεων για διεύρυνση του ζωτικού τους χώρου. Έτσι, είναι η ίδια ακριβώς λογική. Άλλωστε υπάρχει και μια ιστορική αλληλουχία. Έτσι, ξέρουμε ότι η λεγόμενη ελεύθερη αγορά μέσα από τον αμοιβαία εξοντωτικό ανταγωνισμό των ιδιωτών πετάει αυτούς τους ιδιώτες τον ένα μετά τον άλλον εκτός αγοράς και οδηγεί σε μια συγκέντρωση πλούτου και ισχύω, σε μια μονοπωλιακή δηλαδή συγκέντρωση, και η μονοπωλιακή μεταμόρφωση του καπιταλισμού στο διάστημα πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα οδηγήσει σε αυτή την τελική συγχώνευση κράτους και οικονομίας που ήταν ακριβώς ο ολοκληρωτισμός. Έτσι γεννάει ο φιλελευθερισμός της αγοράς, γεννάει από τα σπλάχνα του τον ολοκληρωτισμό. Ο ολοκληρωτισμός είναι το ανώτατο στάδιο της ανάπτυξης του καπιταλισμού και δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Από την ίδια τη φύση, τη δομή δηλαδή των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων. Ωραία. Όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο τέθηκε και η Σοβιετική Ένωση, κατά την ίδια λογική. Ναι, κατά την ίδια λογική, γιατί στη Σοβιετική Ένωση, και αυτό είναι κάτι που μπορεί κανείς να το συζητήσει δια μακρόν, έχουμε μία μορφή κρατικού καπιταλισμού, όπου την παραγωγή, τον έλεγχο της παραγωγής, τον αναλαμβάνει μία γραφειοκρατία, η οποία δεν εκπροσωπεί κατά καμία έννοια τις μάζες από μία στιγμή και μετά, αλλά αντιπροσωπεύει μία συγκεκριμένη ομάδα συμφερόντων, ειδική ομάδα συμφερόντων, και ο κόσμος της εργασίας, οι εργαζόμενες μάζες, υποβιβάζονται σε ένα είδος βιομηχανικών σκλάβων. Ναι. Βλέπεις ομοιότητες ανάμεσα στο κλίμα της εποχής ανόδου του φασισμού και του εθνικοσοσιαλισμού σε Ιταλία και Γερμανία αντίστοιχα με τη σημερινή εποχή σε Ελλάδα και Ευρώπη? Βεβαίως, ναι. Μιλάμε δηλαδή για περιόδους που έπονται μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης, κρίσεις δηλαδή που θέτει τον ίδιο τον καπιταλισμό στη διακινδύνευση, και ακόμα πιο ειδικά για τη συντριβή ενός λαού από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, αυτό το οποίο οδήγησε το γερμανικό λαό στην άβυσο, τον εξώθησε προς την άβυσο. Έτσι υπάρχουν εμφανέστατες αναλογίες και δεν εννοώ βέβαια ότι στη θέση αυτή βρίσκεται ειδικά η Ελλάδα σήμερα. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ άλλων. Ο εθνικοσοσιαλισμός και ο φασισμός εντάσσονται στο ακροδεξιό πολιτικό τόξο ή έχουν στοιχεία που τους καθιστούν πολιτικά και ιδεολογικά αυτόνομους? Πολιτικά, αν εννοηθούν πολιτικά, εντάσσονται οπωσδήποτε στο ακροδεξιό τόξο. Το ζήτημα που πρέπει να διαχωρίσουμε είναι τα μη πολιτικά ή τα προπολιτικά στοιχεία που βρίσκονται στη βάση του ναζισμού και του φασισμού, του γερμανικού ναζισμού ακόμη πιο χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά τα προπολιτικά στοιχεία? Είναι στοιχεία ψυχολογικά. Ναι. Έτσι, στοιχεία ψυχολογικά. Υπάρχει μια συνιστόσα η οποία δεν έχει καταρχάς τέτοια, η οποία δεν έχει καταρχάς πολιτικό πρόσημο, αποκτάει όμως εν συνεχεία, εγκολπώνεται δηλαδή μια ορισμένη πολιτική. Που εντοπίζεται στις εκρήξεις ρατσιστικού μίσους. Έτσι, αυτό το στοιχείο, το ρατσιστικό μίσος και οι χαρακτηρολογίες, οι σαδομαζοχιστικές βάναυσης χαρακτηρολογίες που πάνε μαζί, είναι η πρώτη ύλη από την οποία παράγονται αυτά τα φαινόμενα και οι ίδιες γεννιούνται στη βάση της κοινωνίας πολύ πριν χρησιμοποιηθούν πολιτικά. Εν συνεχεία βέβαια γίνονται αντικείμενο μεθοδευμένης χειραγώγησης. Ναι. Πρέπει όμως να διαχωρίσουμε αυτό το στοιχείο από τον ολοκληρωτισμό. Έτσι, ο ολοκληρωτισμός, με την έννοια τουλάχιστον που τον περιέγραψα προηγουμένως, είναι κάτι που δεν συνδέεται απολύτως και στενά με αυτά τα ειδικά φαινόμενα που βλέπουμε για παράδειγμα στον ναζισμό. Ναι. Έτσι, ο ολοκληρωτισμός από δομική άποψη μπορεί να είναι ένα φαινομενικά δημοκρατικό κράτος, μπορεί να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και όπως μπορεί κανείς πάλι να συζητήσει και να επιχειρηματολογήσει για μακρόν, υπάρχουν δομικά ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά σε αυτές τις σύγχρονες υπερεθνικές οντότητες. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ναζιστικές. Ναι. Έτσι, το ναζιστικό στοιχείο είναι μια ειδική έκφραση του ολοκληρωτισμού. Ωραία. Θέλω να σου διαβάσω λίγο δύο παραγράφους από την ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής για την ιδεολογία της. Στο κεφάλαιο «Είμαι Χρυσή Αυγή, τι σημαίνει» αναφέρονται χαρακτηριστικά. Ναι. Τα εξής. Δέχομαι την ανάγκη ενός κράτους θεμελιωμένου και οικοδομημένου με αυτή την ιδεολογία, δηλαδή του εθνικισμού, που θρέφει και κατευθύνει συνεχώς την ατομική και συλλογική ζωή. Ενός κράτους που εξυπηρετεί αυτές τις αέναες επαναστατικές αρχές εθνικιστικής κοσμοθεωρίας διαρκώς, με τελικό σκοπό τη μορφοποίηση μιας νέας κοινωνίας και ενός νέου τύπου ανθρώπου. Πιστεύω πως το μοναδικό κράτος που εξυπηρετεί με ορθότητα τον ιστορικό του ρόλο είναι το λαϊκό κράτος, όπου την πολιτική εξουσία έχει ο λαός χωρίς κομματικούς προαγωγούς. Για τον εθνικισμό, ο λαός είναι όχι μόνο μια αριθμητική ενότητα ατόμων, αλλά μια ποιοτική σύνθεση ανθρώπων, με την ίδια βιολογική και πνευματική κληρονομιά που αποτελεί την πηγή κάθε δημιουργίας και εκφράζει τη δύναμή του στο λαϊκό κράτος. Το μόνο κράτος που μπορεί να εκφράσει το λαό σαν οργανικό και πνευματικό ζωντανό σύνολο. Εντοπίζεις κάποια στοιχεία ολοκληρωτικής φρασιολογίας στα παραπάνω? Καταρχάς, υπάρχει εδώ πέρα μία αντίφαση ανάμεσα στο πρώτο άρθρο που λέει «Δέχομαι την ανάγκη ενός κράτους θεμελιωμένου κλπ. Που θρέφει και κατευθύνει συνεχώς την ατομική και συλλογική ζωή» και την πέμπτη θέση που λέει για το λαϊκό κράτος όπου την πολιτική εξουσία έχει ο λαός χωρίς κομματικούς προαγωγούς. Ναι. Έτσι, εδώ είναι η αντίφαση που βγάζει μάτι, όπως λέμε. Από τη μία μεριά έχουμε την ιδέα ότι ο λαός κατευθύνεται από τα πάνω, από ένα κράτος που ελέγχει τα πάντα και κινεί όλα τα νήματα, και από την άλλη μιλάμε για αυτοδιεύθυνση του ίδιου του λαού. Μάλιστα, αυτού του είδους την αντίφαση, αυτού του είδους την αλλοπρόσαλη ρητορική, την έβλεπα φέτος και στην ταινία της Λένι Ρίφενσταλ, το θρίαμβο της θέλησης, όπου κινηματογραφεί ένα συνέδριο του Τρίτου Ράιχ, και θυμάμαι ο Χίτλερ σε ένα κορύφωμα του παραλυρήματός του λέει στις μάζες, απευθύνεται στις μάζες και λέει «Δεν κατευθύνει το κράτος εσάς, εσείς κατευθύνετε το κράτος». Είναι κυριολεκτικά αλλοπρόσαλμο. Εν πάση περιπτώσει, τα δύο χαρακτηριστικά ολοκληρωτικά, και όχι απλώς ολοκληρωτικά, ναζιστικά στοιχεία σε αυτές τις διατυπώσεις, το πρώτο είναι ξανά η ιδέα περί κράτους που εμφανίζεται στο πρώτο εδάφιο, η ιδέα ενός κράτους που ελέγχει και καθοδηγεί κτλ. Αυτή είναι και η ιδέα του ολοκληρωτικού κράτους, όπως ορίστηκε από το θεωρητικό του Ιταλικού φασισμού, που ήταν και ο νονός της έννοιας. Έτσι αυτός επινόησε τον όρο ολοκληρωτισμός, και ήταν ο Τζοβάνι Τζεντίλε. Έτσι, ο Τζοβάνι Τζεντίλε, έχω εδώ στο βιβλίο του «Προέλευση και δόγμα του φασισμού» που δημοσιεύτηκε το 1929, μιλάει για την απόλυτη πρωτοκαθεδρία του κράτους απέναντι στα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των ατόμων, έλεγχο όλων των πλευρών της κοινωνικής ζωής, άρση κάθε διάκρισης δημοσίου και ιδιωτικού. Τα ατομικά δικαιώματα προσφέρονται και αυτά από το κράτος, και αυτό το κράτος που σφυριλατεί δηλαδή τη ζωή και το πεπρωμένο των ανθρώπων, το ονομάζεται ολοκληρωτικό κράτος. Από εκεί προήλθε και ο όρος. Έτσι, αυτός ο φετιχισμός δηλαδή του κράτους και αυτή η αντίληψη των μαζών ως πρώτης ύλης στα χέρια του κράτους προμηθέα είναι καθαρή χαρακτηριστική ολοκληρωτική ιδέα. Ακόμα πιο ακραία είναι αυτή που εμφανίζεται στο πέμπτο εδάφιο, και εδώ έχουμε μία ναζιστική ιδέα. Ο λαός είναι όχι μονάχα μια αριθμητική ενότητα ατόμων, αλλά μια ποιοτική σύνθεση ανθρώπων με την ίδια βιολογική και πνευματική κληρονομιά. Αναφέρω στον Άριο κατευθείαν. Στη βιολογική κληρονομιά. Ναι. Έτσι, αυτό είναι μια παραλυρηματική, μια ψυχοσική ιδέα. Το βιολογικό υλικό της ανθρωπότητας, όπως ξέρουμε, είναι κοινό. Έτσι, ναι. Το γενοτυπικό υλικό είναι κοινό. Αν αναλύσει κανείς το αίμα και το DNA του κυρίου Κασιδιάρη, ενός Αφγανού, ενός Αφρικανού και ενός Κινέζου, θα βρει απολύτως ταυτόσημα. Ναι. Αν συγκρίνει μάλιστα ακόμα δηλαδή, αν συγκρίνει το γενετικό υλικό του κυρίου Μιχαλολιάκου και ενός Χιμπατζή ή ενός Ουρακοτάγκου, είναι πολύ μικρές διαφορές. Έτσι, το DNA του ανθρώπου από τα ανώτερα ανθρωποειδή έχει απειροελάχιστες διαφορές. Έτσι, η ιδέα της βιολογικής διαφοράς είναι μια καθαρά ψυχοσική ιδέα χαρακτηριστική του ναζισμού. Yeah. Τώρα σε ό,τι αφορά την πολιτισμική διαφορά, εδώ είναι ένα ζήτημα πιο σοβαρό και συζητήσιμο. Πολιτισμικές διαφορές υπάρχουν βεβαίως και εγώ δεν είμαι από εκείνους που θα ήθελαν την εξάλληψή τους. Τι σημαίνει όμως η πολιτισμική ιδιαιτερότητα, η πολιτισμική ιδιοπροσωπία? Ένας πολιτισμός, καταρχάς δεν υπάρχει πολιτισμός απομονωμένος. Κάθε πολιτισμός... Κατ' επέκταση καθαρός εντός εισαγωγικών. Ακριβώς. Κάθε πολιτισμός μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ειδική οπτική γωνία υπό την οποία προσλαμβάνονται πολλοί άλλοι ή ενδεχομένως και όλοι οι άλλοι πολιτισμοί. Δηλαδή, ίδιον κάθε πολιτισμό, ο πολιτισμός είναι αναφορική δομή από την ίδια τη φύση. Ίδιον κάθε πολιτισμού είναι η εισρώφηση και η αφομοίωση και η σύνθεση στοιχείων που παίρνει από άλλους πολιτισμούς. Και όσο πιο ανοιχτός είναι ένας πολιτισμός, όσο πιο πολλά δηλαδή είναι αυτά τα στοιχεία με τα οποία συνδιαλέγεται και τα οποία αφομοιώνει, τόσο πιο ισχυρός πολιτισμικά εμφανίζεται. Ναι. Έτσι, ένας πολιτισμός ο οποίος κλείνεται αμυντικά στον εαυτό του και προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις ανταλλαγές με το έξω του, είναι ένας πολιτισμός σε παρακμή, ένας πολιτισμός που προαναγγέλει τον ίδιο του το θάνατο. Έτσι, όλες οι εθνικιστικές ιδεολογίες είναι ιδεολογίες πολιτισμικού θανάτου, είναι ένα αντανακλαστικό επικείμενο πολιτισμικού θανάτου. Και δεν είναι τυχαίο ότι αναζωπυρώνονται στις ημέρες μας που ακριβώς η κεφαλαιοκρατική παγκοσμιοποίηση τείνει να εξαλείψει ακριβώς τις διαφορετικότητες των πολιτισμών. Έτσι, από μια άποψη δηλαδή αυτά τα αντανακλαστικά, τα εθνικιστικά ή εθνοκεντρικά πρέπει να τα δούμε σαν ένα κύκνιο άσμα της ίδιας της πολιτισμικής διαφοράς. Μάλιστα. Τα στελέχη της Χρυσής Αυγής, όταν κατηγορούνται για ναζιστικές ή φασιστικές ιδέες, απαντούν πως είναι Έλληνες εθνικιστές, ούτε Γερμανοί ούτε Ιταλοί. Ακόμα και αν δεχτεί κάποιος αυτή τη δήλωση ως αληθή. Πόσο πιστεύεις ότι το καθεστώς του χιτλερικού Ράιχ και ο Ιταλικός φασισμός είχαν ή έχουν ακόμα επίδραση στον εθνικιστικό χώρο της Ευρώπης και ειδικότερα της Ελλάδας που μας ενδιαφέρει, αναλογιζόμενος και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου του Μεταξά? Και οι Ιταλοί φασίστες και οι Γερμανοί ναζί έλεγαν ότι είναι Γερμανοί και ότι είναι Ιταλοί αντίστοιχα. Το ίδιο λένε. Η λατρεία των Ελλήνων νεοναζί όπως η Χρυσή Αυγή για το γερμανικό ναζισμό είναι δηλωμένη και ξεκάθαρη, είναι απερίφραστη. Με δικά τους λόγια. Δεν είναι ερώτημα δηλαδή στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε, είναι απερίφραστη. Είναι θαυμαστές του γερμανικού ναζισμού. Ναι, αλλά ήδη λένε ότι δεν είμαι. Εμείς δεν έχουμε σχέσεις με τους Γερμανούς εθνικιστές, με τον χιτλερισμό. Είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Μπορούμε λένε να είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Δεν έχουμε επιρροές ας πούμε από τον Χίτλερ. Ναι, το λένε με την ίδια έννοια που έλεγε ο Χίτλερ ότι ήταν Γερμανός εθνικιστής. Ναι. Έτσι χρησιμοποιούν δηλαδή το έθνος με έναν επιθετικό τρόπο απέναντι σε οτιδήποτε αντιλαμβάνονται ως εξωτερικό κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Εκεί έγκυται η ομοιότητά τους. Ήθελα να σε ρωτήσω γιατί πιστεύεις πως αρκετός κόσμος στις τελευταίες εκλογές στράφηκε στο να ψηφίσει η Χρυσή Αυγή? Αυτό είναι δύσκολο ερώτημα. Με απασχολεί και εμένα όπως απασχολεί και πολλούς άλλους και δεν έχω βέβαιες απαντήσεις. Αλλά σκέφτομαι ότι σε μεγάλο βαθμό είναι προϊόν ενός διάχυτου και ανεπεξέργαστου φόβου και τυφλού μίσους, τα οποία βρίσκονται σε μία αλληλοτροφοδότηση μεταξύ τους. Δηλαδή όταν φοβάσαι και δεν είσαι σε θέση να επεξεργαστείς τον φόβο σου ορθολογικά, δηλαδή να εντοπίσεις την πηγή του, άρα και τους ενδεχόμενους τρόπους αντιμετώπισης του, τότε η πιο στοιχειώδης αντανακλαστική αντίδραση ποια είναι? Να ταυτιστείς με μία ομή και ανελαίτη πηγή δύναμης. Έτσι πρόκειται για μία σαδομαζοχιστική ταύτιση, η οποία ενέχει η ίδια πρόσθετο πόνο και πρόσθετο φόβο για αυτό με το οποίο ταυτίζεσαι για να σε προστατέψει. Ναι. Και σε αυτή την περίπτωση αυτό το πρόσθετο πόνο, την πρόσθετη οδύνη τη μετασχηματίζει σε μίσος, το οποίο στρέφεται τυφλά όπου βρει και το τυφλό σημαίνει ακριβώς ότι τίνει να κάνει στόχο αυτόν που είναι πιο αδύναμος. Ναι. Έτσι, επειδή, ξαναλέω, δεν μπορεί να επεξεργαστεί ορθολογικά τις πηγές του φόβου και της οδύνης. Έτσι, αυτό το τυφλό, πρωτόγονο, ανακλαστικό των μαζών, αυτό είναι το, στη βάση του ψυχολογικού, του ψυχοσυμπλέγματος, ας πούμε, του ρατσισμού ή του, και του ναζισμού, που, εν συνεχεία χρησιμοποιείται πολιτικά με μεθοδευμένο, σχεδιασμένο τρόπο. Ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι του στρατού και της αστυνομίας είναι οι ψηφοφόροι του λαός και της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει άλλο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε από αυτό? Ξέρουμε καταρχάς ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια μεγάλη παράδοση εγκληματικής ακροδεξιάς, η οποία ήταν συνδεδεμένη με το παρακράτος όλη την μακρά μετεμφυλιακή περίοδο και όρισε τη ζωή της χώρας, ιδίως τα χρόνια της Απριλιανής δικτατορίας. Δεν ξέρω πόσο είναι αυτό το ποσοστό, μπορεί να είναι και ένα 10%. Ναι. Θυμάστε, μετά την μεταπολίτευση και τα πρώτα χρόνια της ανόδου του Πασόκ στην εξουσία, ένα σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν η λεγόμενη αποχουντοποίηση. Έτσι, αντικατόπτριζε ακριβώς αυτό το γεγονός. Το Πασόκ του Αντρέα Παπανδρέου, για πολλούς και διάφορους λόγους, φαίνεται ότι δεν ήθελε να προχωρήσει αυτή την αποχουντοποίηση πέρα ενός σημείου. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι ίδιοι αυτοί παρακρατικοί μηχανισμοί διατηρήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν από τις προσεχείς κυβερνήσεις. Και με αυτή την έννοια τα σώματα ασφαλείας είναι ένα στεγανό στην Ελλάδα, απομονωμένο από την κοινωνία, αναθρεμένο με το μετεμφυλιακό αντικομουνισμό, ο οποίος τώρα παίρνει και νέες τροπές και δημιουργεί και καινούριους στόχους. Μάλιστα. Μια που αναφέρθηκε στο Πασόκ τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπήρχαν τη δεκαετία του 70 και του 80 κυρίως τρία βασικά συνθήματα στο Πασόκ. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Πώς εξηγείς ότι αυτά τα συνθήματα τα έχουν υιοθετήσει κατά κόρον ο λαός, το λαός, το κόμμα, η Χρυσή Αυγή και οι ανεξάρτητοι Έλληνες? Αν αναλύσει κανείς ιδεολογικά το Πασόκ, το μικροαστικό Πασόκ του Αντρέα Παπανδρέου, και κατά μείζωνα λόγο βέβαια το μετέπειτα Πασόκ, θα πρέπει να το εντάξει στην ευρύτερα εννοούμενη ελληνική δεξιά. Έτσι, είναι ένα από τα πρόσωπα με τα οποία εμφανίστηκε η δεξιά, και το δεξιά εδώ έχει ένα συγκεκριμένο, όχι μόνο πολιτικό αλλά και ταξικό περιεχόμενο. Μιλάμε δηλαδή για τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι εμφανίζονται ως όργανα των ελληνικών κεφαλαιοκρατικών τάξεων. Από αυτή την άποψη δεν έχουν διαφορά ως προς το κοινωνικό τους περιεχόμενο όλοι αυτοί οι πολιτικοί σχηματισμοί. Οι διαφορές είναι μόνο ως προς τις ρητορικές εμφάσεις, προσχηματική δηλαδή εμπολής. Το κεντρικό ιδεολόγημα όλων των εκδοχών δεξιάς περιστρέφεται γύρω από την ελληνικότητα και την προβληματική της ελληνικής ιδιοπροσωπείας. Γιατί? Ακριβώς για να συγκαλύψει το ταξικό ρήγμα που υπάρχει στη δομή της κοινωνίας. Έτσι, είναι η τρέχουσα, η πλέον δραστική μορφή ιδεολογίας των κυρίαρχων τάξεων. Έτσι, το όπιο, ας πούμε, το ναρκωτικό απέναντι στις κυριαρχούμενες τάξεις, η ρητορία του ανήκουμε σε μία ολότητα, είμαστε ένα πράγμα. Κατά συνέπεια όλη η οργή της κοινωνικής διαμαρτυρίας θα πρέπει να παροχετευθεί έξω από την εθνική κοινότητα σε διάφορους άλλους φαντασιακούς εχθρούς. Βλέποντας το λαός ότι προφανώς κάνει ψήφους από τη Χρυσή Αυγή, έθεσε ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, γνωστό από την 4η Αυγούστου και όχι μόνο. Επιστράτευσε στον Δημήτρη Ζαφυρόπουλο, πρώην στέλεχος και υποψήφιο της Χρυσής Αυγής για το Δήμο Αθηνών το 2006, τον οποίο βέβαια το 2009 ο ίδιος ο Καρατζαφέρης είχε αποκλείσει, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις, είχε αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια. Ενσωμάτωσε το Χατζάρα, τον παλιό Πασόκο δημοσιογράφο, ο οποίος είναι και γνωστός αντισημίτης. Η κατά τα άλλα φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία δέχτηκε στους κόλπους της τους γνωστούς Γεωργιάδη, που ήταν πρώην δαπίτης και νεολαίος της Πολιτικής Άνοιξης, τον Ιώ Πλεύρη και τον Βορίδη, που ήταν πρώην αρχηγός της νεολαίας ΕΠΕΝ, ο οποίος διαδέχτηκε τον Μιχαλολιάκο σε αυτή τη θέση. Και ο οποίος, ξέρεις καλά τις γενεαλογίες. Τις έχω ψάξει καλά, ναι. Ο Βορίδης ήταν μετέπειτα δηλωμένος λεπενικός και αρχηγός του ελληνικού μετώπου. Και από την άλλη πλευρά ο Καζάκης, για παράδειγμα, συνεργάστηκε στις τελευταίες εκλογές με τον Παπαθεμελή, γνωστό για τη σύμπραξη του με συντηρητικούς ιεράρχες της Εκκλησίας και επίσης γνωστό Μακεδονομάχο. Φαίνεται λοιπόν πως ο λεγόμενος πατριωτικός χώρος, όπως τον λένε light, ναι, εκτείνεται παντού. Πώς εξηγείται αυτό? Το είπε πολύ ωραίο Ψωμιάδης. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Παραπέμπω στον Ψωμιάδη. Ωραία. Εντάξει. Θέλω να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι οι μετανάστες είναι οι σύγχρονοι Εβραίοι. Ναι. Ναι. Θες να μου πεις τους λόγους? Ακριβώς. Δηλαδή ο Εβραίος του αντισημιτισμού, και αυτό έχει τεράστια σημασία να το καταλάβουμε, δεν είναι ούτε μία φυλή, ούτε μία θρησκεία, ούτε κανενός άλλου είδους υπόσταση, αλλά είναι κυρίως μία κοινωνική θέση. Ναι. Έτσι, αυτός ο οποίος εμφανίζεται ως διαφορετικός, αυτός ο οποίος εμφανίζεται ως αδύναμος επειδή είναι διαφορετικός. Κατά συνέπεια είναι ο εύκολος στόχος. Αν ξεκινήσουμε από αυτούς τους ψυχολογικούς μηχανισμούς, τους ψυχοπαθητικούς μηχανισμούς, τους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως, είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε γιατί όταν οι άνθρωποι υποφέρουν, και ιδίως όταν υποφέρουν πολύ, τείνουν να βρουν εύκολα θύματα, και τα εύκολα θύματα είναι ο πιο αδύναμος. Ο πιο αδύναμος είναι αυτός που είναι ξένος, αυτός που έχει περιορισμένα δικαιώματα, αυτός που έχει περιορισμένη βάση ισχύως. Οι εβραϊκές κοινότητες της Διασποράς, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες από το Μεσαίωνα μέχρι την εποχή μας, ήταν τέτοιες κοινότητες ξένων και ανίσχυρων ως ξένων, που λόγω των εξωτερικών εμβληματικών διαφορών μπορούσαν εύκολα να συνοψίσουν, να έλξουν πάνω τους τις τυφλές, τα τυφλά ξεσπάσματα μίσους και οργής των ανθρώπων. Σήμερα σε αυτή τη θέση είναι ακριβώς οι μετανάστες. Mm. Και για να καταλάβει κανείς τώρα πως αυτό το τυφλό ψυχολογικό ανακλαστικό πολιτικοποιείται, αμέσως δεν έχει παρά να σκεφτεί τι υπηρεσία προσφέρει αυτή η μαζική ενστικτώδης αντίδραση της κυρίαρχης τάξης. Είναι το κατεξοχήν εργαλείο δια του οποίου παροχετεύεται το δικαιολογημένο μίσος προς τις ίδιες. Mm. Έτσι, αν οι άνθρωποι υποφέρουν εξαιτίας της ταξικής τους εκμετάλλευσης, εξαιτίας της καταδυνάστευσης από κυρίαρχες τάξεις, το στίχημα για τις κυρίαρχες τάξεις είναι να μην τους επιτρέψουν να το δουν. Και αυτό σημαίνει τη δίκαιη και αγανάκτηση και οργή τους να την παροχετεύσουν σε έναν άλλο στόχο. Και ο άλλος στόχος είναι αυτός, ο διαφορετικός. Αυτός είναι ο μηχανισμός του φασισμού. Ωραία. Πολλοί περιμένουν ότι η πιθανή είσοδος της Χρυσής Αυγής στις εκλογές της 17ης Ιουνίου θα είναι ανασταλτικός παράγοντας για τη δράση της, αφού πλέον θα είναι νομιμοποιημένη η κοινοβουλευτική δύναμη. Εσύ τι πιστεύεις? Το είδαμε ήδη. Δεν ήταν βουλευτής ο Κασιδιάρης τότε. Δεν ήταν. Δεν ήταν ακόμα. Όχι, πιστεύω ήταν δεν και θα... παρετήθηκε. Ναι. Λόγω... Ναι. Πιστεύω δεν θα είναι ανασταλτική. Δεν θα είναι. Το αντίθετο φοβάμαι, ότι θα της δίνει ένα βήμα δημόσιας έκφρασης που θα ενισχύσει τις τυφλές της συμπεριφορές, και είναι ένας μοχλός δυνητικής υπονόμευσης των τελευταίων ειζημάτων δημοκρατικών διαδικασιών που έχουν απομείνει στις κοινωνίες μας. Θεωρώ ότι είναι τραγικό σφάλμα να αφαιθεί η Χρυσή Αυγή να μπει στο κοινοβούλιο. Τι θα πει, ποιος την άφησε? Θεωρώ ότι η Χρυσή Αυγή πρέπει να κηρυχθεί εκτός νόμου, να τεθεί εκτός νόμου. Mm. Όλα τα μέλη της, η τεράστια πλειοψηφία των μελών της, είναι υπόδικοι για ιδεχθείς εγκληματικές πράξεις. Υπάρχει νομικό αίρισμα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να σαπίζουν στη φυλακή άνθρωποι οι οποίοι δεν ανέχονται σε καμία εγκληματική πράξη προσωπικά, με αιτιάσεις του τύπου σύσταση συμμορίας και αυτά τα νομικά εκτρώματα, και ανθρώπους οι οποίοι ενέχονται σε ιδεχθή εγκλήματα να τους αφήνουμε να πολιτεύονται ελεύθερα και να καταλαμβάνουν δημόσια αξιώματα. Είναι τρομακτικό, είναι τρομακτικό. Θα μου πεις, είσαι υπέρ της αστικής νομιμότητας, θεωρείς δηλαδή ότι αυτή είναι η κύρια δύναμη αποτροπής? Δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η κύρια δύναμη αποτροπής. Όμως δεν υπάρχει νόμος όπου υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και αυτό είναι το τραγικό με την αστική νομιμότητα, ότι έχει πάντα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ήθελα να μου πεις πώς κρίνεις την προεκλογική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας περί κινδύνου ανόδου της αριστεράς. Η Νέα Δημοκρατία, η κλασική πολιτική έκφραση της ελληνικής δεξιάς, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα πρόθυρα μιας πρωτοφανούς εκλογικής πανολεθρίας. Και αυτό έχει θορυβήσει τις κυρίαρχες τάξεις που βρίσκονται πίσω της, έτσι, τον οποίον όργανο δηλαδή είναι αυτός ο πολιτικός σχηματισμός, οι οποίες δεν είναι διατεθειμένες να υποχωρήσουν από τα σκανδαλώδη προνομιά τους. Δεν είναι διατεθειμένες να μοιραστούν με το κοινωνικό σύνολο τον κλεμμένο, τον σφετερισμένο τους πλούτο. Αυτές οι τάξεις δεν θα αφήσουν εύκολα να πάρθει το παιχνίδι από τα χέρια τους. Και πολύ φοβάμαι ότι την εκλογική πανολεθρία της πολιτικής δεξιάς που επίκειται θα την ακολουθήσουν πολιτικές αναταράξεις, όπου μπορεί να διακυβευτεί και η ίδια η αστική νομιμότητα, η οποία ξέρουμε ότι έχει την κακή τάση να διακυβεύεται όταν τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατικών τάξεων τεθούν σε κίνδυνο. Έτσι, γι' αυτό εάν μπορέσει και υπάρξει αριστερή κυβέρνηση, θα πρέπει να είναι αποφασισμένη να βάλει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο και να μην κάνει πίσω. Έτσι επίκυνται άγριοι κοινωνικοί αγώνες, προβλέπω. Ωραία. Στην ερώτηση που σου έκανα πριν για την προεκλογική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας, ήθελα να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι η προσχώρηση ανθρώπων όπως ο Γεωργιάδης, ο Βορίδης, ο Πλεύρης, αν έπαιξαν κάποιο σημαντικό ρόλο σε αυτή τη στροφή της ρητορικής του Σαμαρά περί μετανάστευσης, ασφάλειας, να καταλάβουμε τις πόλεις μας. Πάντα τα λέγει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς πάντα τα λέγει. Η Νέα Δημοκρατία πάντως δεν τα λέγει έτσι. Ναι, ναι. Θυμάσαι τον ρόλο του στο μακεδονικό. Ναι, βέβαια. Έτσι. Βέβαια, ναι. Σαμαράς Παπαθεμελής ήταν οι εθνάρχες αυτής της φοβερής ιστορίας. Η Νέα Δημοκρατία στις μορφές που πήρε μετά τη μεταπολίτευση, μετά καραμαλική περίοδο, η αλήθεια είναι ότι είχε κατεβάσει τους τόνους. Αλλά αυτές οι δυνάμεις από τους κόλπους Νέας Δημοκρατίας έβρισκαν πολιτικό άσυλο. Απλώς ήταν διαφορετική η κυρίαρχη ρητορική. Όμως εδώ και κάποια χρόνια, 12 ξέρω 10 χρόνια, πολλοί είχαν περάσει στο λαό. Όλοι αυτοί εντός εισαγωγικών κοντοβασιλικοί, οι οποίοι τώρα κάποιοι από αυτούς και σημαντικά ας πούμε στελέχη, πολύ γνωστά, άρχισαν να πηγαίνουν προς τα εκεί. Άρα, μάλλον δεν άλλαξε ο Σαμαράς, αλλά άλλαξε τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς μάλλον. Την έκανε πιο δεξιά, ας πούμε, την πήγε πιο δεξιά, ίσως. Γιατί πέρσι μίλαγε για κοινωνικό φιλελευθερισμό, ας πούμε. Και πρόπερσι. Θυμάμαι. Χρησιμοποιούνται αυτά. Ο Σαμαράς είναι ένας πολιτικός απίστευτα μικρού μεγέθους, μικρής εμβέλειας. Έτσι, λέει πράγματα ευκαιριακά, προσπαθώντας να μαζέψει ό,τι μπορεί από όπου μπορεί. Δεν είναι υπερβολικό, θέλω να πω, να περιμένει κανείς μια συνέπεια και ένα ιδεολογικό πρόγραμμα. Εκείνο που βλέπω εγώ, πιο δομικά μιλώντας, είναι ότι υπάρχει μια διάσπαση μέσα στην ευρύτερα εννοούμενη δεξιά, και το ξαναλέω με την έννοια που το είπα προηγουμένως, περιλαμβάνει βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια διάσπαση η οποία τώρα σε σχέση με τις επίγουσες αναγκαιότητες που έχουν τεθεί, παίρνει τη μορφή του διλήμματος μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Έτσι, το δίλημμα αυτό είναι δίλημμα που διχάζει τη δεξιά. Πίσω από αυτή την έκφραση του διλήμματος, βέβαια, διαβλέπω μία πόλωση ανάμεσα στην εθνοκεντρική δεξιά, η οποία κάνει ποικίλης εντάσεως ανοίγματα στον ακροδεξιό έως και ναζιστικό χώρο και κοινωνικά ποικίλης, έτσι εδώ και εδώ υπάρχει μια διαβάθμιση, και από την άλλη μεριά στην κοσμοπολιτική φιλελεύθερη δεξιά, η οποία εκφράζεται αυτή τη στιγμή από τον Μάνο, για παράδειγμα, έτσι, και τους συγγενείς του. Η Μπακογιάννη είναι πιο κοντά σε αυτή τη δεξιά παρά στο Σαμαρά, άλλο που για ευκαιριακούς λόγους εντάχθηκε εκεί. Ο Σαμαράς, σε σχέση με αυτή την πόλωση μέσα στον ευρύτερο δεξιό χώρο, αντιπροσωπεύει μια υβριδική, καθαρά υβριδική περίπτωση που δεν ξέρει από πού είναι. Προσπαθεί να μαζέψει από παντού και θα χάσει τα πάντα. Φτάσαμε τώρα στη τελευταία ερώτηση. Κάποιοι υποστηρίζουν πως η δημοκρατία είναι τόσο ανεκτική που πρέπει να επιτρέπει τη φωνή ακόμα και σε όσους την αμφισβητούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρομαι στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εντάξει. Ποια είναι η άποψή σου? Τη φωνή. Τι θα πει τη φωνή? Την ελεύθερη έκφραση του λόγου. Ναι. Μπορούμε να εκλάβουμε ως φωνή τις τρομακτικές εγκληματικές πράξεις κατά ανυπεράσπισης των ανθρώπων στον δρόμο. Ποιος θα μας προστατεύσει από αυτό? Και ποια είναι η έννοια της τρομοκρατίας, εάν δεν είναι αυτή? Ναι. Έτσι, εάν η αστική δημοκρατία, η κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν μπορεί με ένομο τρόπο να προστατέψει την κοινωνία από την τρομοκρατία των ακροδεξιών συμμοριών, τότε θα πρέπει να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Θα πρέπει τα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα της αριστεράς, που έχουν επαρκή όγκο, να δημιουργήσουν λαϊκές πολιτοφυλακές. Θα πρέπει οι γειτονιές να δημιουργήσουν τις δικές τους επιτροπές περιφρούρησης και ομάδες περιφρούρησης, οι οποίες να συγκρούονται στον δρόμο με τις ακροδεξιές συμμορίες. Αλλά μιλάμε για κατάσταση ιονίου εμφυλίου. Ναι. Ωραία. Φώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Εσύ. Στο μίσος στην κακία ξεχνάμε, για το συμφέρον όλα πάντα κοιτάμε. Για μας τα χρώματα δεν έχουν αξία, γιατί πιστεύουμε πατρίδα θρησκεία. Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω η νέα δημοκρατία, ζήτω η νέα δημοκρατία.